Φίλες και φίλοι του Ex Libris, καλώς ήρθατε και στο σημερινό μας επεισόδιο. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα βιβλίο το οποίο έχει συζητηθεί και έχει προβληθεί πολύ στην κοινότητά μας και το οποίο είχα την τύχη να το διαβάσω με μια εξαιρετική παρέα φίλων Bookstagrammers. Και οι φίλοι αυτοί, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα τους στη συνανάγνωση, αλλά και ελπίζω και εσείς να τους ακολουθείτε, αν όχι κάντε το τώρα, ήταν η Εύη, η Τζέννη, ο Κυριάκος, η Μανταλένα και η Μαριλένα. Και ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανένα από τα παιδιά της συνανάγνωσης, όχι και φυσικά ο υποφαινόμενος που συμπλήρωσε αυτή την ομάδα που διαβάσαμε μαζί. Ποιο? Το «Κορίτσι, γυναίκα, άλλο», «Girl, woman, other», της Μπραντίν Ευαρίστο, που έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Gutenberg και το οποίο έχει καταφέρει να προβληθεί πάρα πολύ και να κινητοποιήσει, να γίνουν αρκετά συζητήσεις γύρω από αυτό στην βιβλιοφιλική κοινότητα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θυμήθηκε και με το βραβείο Booker και δημιουργήθηκε και ένα σχετικό, μια σχετική προβολή, καθώς οι συγγραφές του ήταν οι πρώτοι μαύροι συγγραφές που θυμήθηκε με το βραβείο. Αυτό η βράβηση έγινε το 2019, αν δεν είμαι απατά η μνήμη μου. Να διευκρινίσω ότι εγώ διάβασα την ηλεκτρονική αγγλική έκδοση του βιβλίου, αλλά και κάποιοι από την ομάδα διάβασαν και αυτή την αγγλική έκδοση, κάποιοι την ελληνική, και έτσι είχαμε μία αντιπαράθεση και με την παραβολή πιο σωστά και των δύο εκδόσεων. Να πω ότι το βιβλίο είναι στην ουσία μια συλλογή ιστοριών, θα λέγαμε, μια συλλογή ιστοριών γυναικών. Γυναικών, οι οποίες οι περισσότερες από αυτές βιώνουν, μάλλον όλες θα έλεγα, βιώνουν το σεξισμό και το ρατσισμό. Και μέσα από αυτές τις ιστορίες τους ασκεί στην ουσία η συγγραφέας μια κοινωνική κριτική και μας φέρνει αντιμέτωπους, θα λέγαμε, με τις δικές μας αντιλήψεις και προκαταλήψεις. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς, λίγο πολύ, προκαταλήψεις έχουμε και καλό είναι να τις γνωρίζουμε και να προσπαθούμε να τις αποβάλουμε. Βάζω λοιπόν αυτό το βιβλίο. Σίγουρα κάποιοι θα δουν θα διαφωνήσουν, θα αισθανθούν άβολα με τις ηρωίδες του βιβλίου, θα αισθανθούν ενοχλημένοι ίσως και εκείνοι που θα πούνε να δουν κυρίως τι φταίει και γιατί αισθάνονται έτσι και αν θα πρέπει να αισθάνονται έτσι. Οι γυναίκες αυτές οι περισσότερες θα ανήκουν σε αυτό που θα λέγαμε μειονότητες. Όχι όλες, όμως οι περισσότερες, στην συντριπτική πλειοψηφία, βιώνει λοιπόν δύο πράγματα. Βιώνει το σεξισμό, βιώνει δηλαδή την άνηση και προσφέρει άδικη αντιμετώπιση της κοινωνίας, της ανδροκρατούμενης, γιατί να το και να το παραδεχόμαστε σαν ανδροκρατούμενες κοινωνίες προς τις γυναίκες και επιπλέον οι περισσότερες από αυτές βιώνουν και τον ρατσισμό που είτε οφείλεται στο χρώμα του δέρματος, είτε οφείλεται στην κοινωνική τάξη, είτε οφείλεται στην καταγωγή, στη θρησκεία, είτε στις κοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή είναι γυναίκες που αδικούνται πολλαπλά, που έχουν νιώσει πολλές φορές κυνηγημένες, αδικημένες. Οι ιστορίες αυτές λίγο πολύ είναι ανεξάρτητες, αλλά σε αρκετά σημεία συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, λίγο πολύ από τη μία γυναίκα περνάμε στην άλλη, γνωρίζονται. Έχασε λίγο τον ορισμό, δεν μισούσαν όλες τελικά οι γυναίκες και οι χαρακτήρες γνωρίζονται τελικά όλοι μεταξύ τους, νομίζω όμως ότι περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά οι ιστορίες τους είναι λίγο πολύ ανεξάρτητες θα λέγαμε, διασταυρώνονται σε κάποια κομμάτια μερικών. Έχουν κάποια παράλληλα σημεία, αλλά εν πολλοίς παραμένουν ανεξάρτητες. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να πει κανείς ότι το βιβλίο διακατέχεται από μια γενικότερη πλοκή η οποία οδηγεί κάπου. Είναι στην ουσία, η πλοκή του είναι να μας δείξει τις ζωές
αυτών των γυναικών. Βέβαια, στο τέλος, το τέλος είναι ωραίο και συγκινητικό, θα έλεγα. Καταλήγει κάτι, σε κάτι που δεν επηρεάζει όμως όλες τις γυναίκες, αλλά μέσα από αυτό το δίκτυο γυναικών φτάνουμε σε ένα τέλος το οποίο θα λέγαμε ότι είναι και ταιριαστό με το όλο κλίμα του βιβλίου. Φαντάζομαι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάρα πολλοί κόσμος ενθουσιάστηκε. Ναι, είναι ένα βιβλίο που μας φέρνει πρώτων ευθυνών μας, γιατί πέρα από το πώς βιώνουν οι γυναίκες, πώς αδικούνται οι γυναίκες ή πώς αδικούνται οι μειονότητες, απ' την άλλη άποψη καθρεφτίζει και την κοινωνία. Αυτά που περιγράφει μέσα από τις ζωές των γυναικών αυτών διαγράφονται ανάγλυφα, όπως λέμε πιο γυρικά κάποια φορά, πράγματι αναδεικνύονται τα κοινωνικά προβλήματα. Γιατί πολλά από τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν τις γυναίκες είναι γενικότερα προβλήματα της κοινωνίας και απλώς επιδεινώνονται όταν έχουμε να κάνουμε με γυναίκες και δει γυναίκες οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε κάποια μειονεκτική, σε κάποια πιο αδύναμη θέση απέναντι στην κοινωνία. Νομίζω είναι βιβλίο, φαντάζομαι πολλοί από αυτούς που ενθουσιάστηκαν ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν έρθει ξανά αντιμέτωποι, δεν είχαν υπόψη τους καν ότι μπορεί να υπάρχουν όλη αυτή η ποικιλία ανθρώπινων χαρακτήρων, ανθρώπινων προτιμήσεων, αν θέλετε. Και όπως σας είπα, άλλοι μπορεί να αισθάνονται άβολοι, άλλοι όμως για άλλους μπορεί να ήταν πραγματικά μία αποκάλυψη. Γενικά, όταν κάποιος όμως είναι υποψιασμένος, να το πω, ότι όταν ξέρει, όταν έχει δει ο ίδιος ότι κατανοήσει ότι δεν είναι σωστή η συμπεριφορά της κοινωνίας, κάτι λάθος γίνεται στη συμπεριφορά της κοινωνίας προς τις γυναίκες, προς τις μειονότητες, όταν τον απασχολούν τα κοινωνικά προβλήματα, λίγο πολύ αυτά τα οποία γράφει συγγραφέας δεν είναι άγνωστα. Όμως είναι ο τρόπος που τα δένει όλα μαζί, καταφέρνει και μέσα σε αυτούς τους χαρακτήρες πρέπει μια τεράστια γκάμα ανθρώπων, προσωπικότητων. Η διαφορετικότητα παίζει τεράστιο ρόλο στο βιβλίο και είναι παντεχού παρούσα και είναι πολύ καλό που καταφέρει και συγγραφέας με μαεστρία, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, καταφέρει με μαεστρία και συνδυάζει όλα αυτά τα διαφορετικά θέματα, δηλαδή δεν είναι μόνο, δεν επικεντρώνεται μόνο σε ένα σημείο του βιβλίου, δεν επικεντρώνεται μόνο στο σεξισμό ή στο ρατσισμό. Έχει καλύπτει όλες τις προκαταλήψεις, όλη την αντιμετώπιση. Και φυσικά και έντονη, όπως είπαμε, η κοινωνική κριτική. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο για αυτό το βιβλίο. Σίγουρα αξίζει τον κόπο να διαβαστεί. Να πω επίσης ότι αρέσει πάρα πολύ διαφορετικές οπτικές. Σε κάποια στιγμή, σε κάποια κεφάλαια, βλέπουμε ότι μπορεί οι οπτικές δύο χαρακτήρα να συγκρούονται. Δηλαδή τα βιώματα, τις καταστάσεις, ο καθένας ερμηνεύει, όπως και πραγματικά στην κοινωνία γίνεται. Ο καθένας μας ερμηνεύει τη στάση του και έχει τη δικαιολογία του γιατί συμπεριφέρεται, γιατί είναι έτσι. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που σου ανοίγει τα μάτια. Και όπως είπα, η μαεστρία με την οποία συνδυάζει όλα αυτά, νομίζω ότι δικαίως την έκαναν και να βραβευτεί. Οι αποκαλύψεις του, για κάποιους το βιβλίο θα είναι μια αποκάλυψη, για κάποιους οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι δεν θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη αποκάλυψη. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο αξίζει και πρέπει να διαβαστεί. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα και να πω κάτι για τη μετάφραση. Τα παιδιά που διάβασαν στο ελληνικό το κείμενο και νομίζω μία από τις φίλες μας έχει ήδη και στον εκδοτικό οίκο εντόπισαν κάποια παράπονα στη μετάφραση, κάποια σημεία, κάποιες επιλογές της μεταφράστριας θεωρήσαμε όταν το συζητήσαμε ότι δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι, δεν χρησιμοποίησε σωστά το λεξιλόγιο και έχω την απορία γιατί δεν έχω δει να παίξει καθόλου αυτό σε όλους αυτούς που χαϊπάρισαν το βιβλίο και τέλος πάντων μου δημιουργεί κάποιες άλλες σκέψεις και υποψίες. Πάντως υπάρχουν και με κάποιους άλλους φίλους
από το συζήτησα που σίγουρα το έχουν διαβάσει, κάποιες ενστάσεις, κάποια ενόχληση σε ορισμένα σημεία του βιβλίου εξαιτίας των μεταφραστικών επιλογών υπήρξαν. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι αυτό που έχω πει επιμέλεια, διόρθωση, έστω και με αυτά τα ελαττώματα πιστεύω ότι αυτά που έχει να πει και να προσφέρει το βιβλίο είναι πολύ πιο είναι σημαντικά και αξίζει όπως και να έχει το θέμα να το διαβάσετε. Στην αγγλική έκδοση σαφώς έχει ενδιαφέρον η αργό που χρησιμοποιείται, έτσι δεν ξέρω πόσο και απόδοση στα ελληνικά αυτής πόσο μπορεί να αποτελέσει και σημείο ικανοποίηση σημείου του αναγνώστη. Δεν έχω ιδέα πείραση, μετάφερα και την εμπειρία των φίλων. Γενικά δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα, δεν έχεις ιδιαίτερα προβλήματα κατανόησης βέβαια. Εντάξει, μιλάμε για αργό, μιλάμε ότι σίγουρα θα πρέπει να συμβουλευτεί σε ορισμένα σημεία να δεις τι ακριβώς, ποια είναι η αγγλική απόδοση του όρου για να καταλάβεις, αλλά πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση είναι ένα σύγχρονο βιβλίο και κατά ψέματα δεν θα θέλαμε ένα βιβλίο για σύγχρονους ανθρώπους με σύγχρονα προβλήματα που να μιλάνε σαν το 19ο αιώνα. Έτσι. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν για το βιβλίο «Κορίτσι, γυναίκα, άλλο» της Μπερναντίν Ευαρίστο. Διαβάστε το και ελπίζω να σας βοηθήσει και εσάς να